Έλα, πάμε, στον αέρα. Πάμε, πάμε. Δεν ξέρω αν μ' ακούτε. Ναι, ναι, προχώρα. Λοιπόν, ο κύριος Καμένος μήπως ακούει καλύτερα. Είμαστε συνδεδεμένοι. Προσπαθούμε. Ωραία, με ακούτε τώρα από το πρόγραμμα. Ναι, 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 σε ακούμε. Εντάξει, πάμε, λέμε. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ναι, πείτε τι άρα σας τους κάνει νεύμα όποιος ακούει. Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον πρόεδρο του κόμματος Ανεξαρτήτων Ελλήνων, τον κύριο Πάνο Καμένο, ο οποίος θα μας πει και αυτός τη θέση του κόμματός του για αυτό που αποφασίστηκε σήμερα, για το κλείσιμο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Σήμερα είμαστε εδώ οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και όλη η κοινοβουλευτική ομάδα για την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία έγινε από τη μια μεριά της κυβέρνησης. Και λέω μια μεριά της κυβέρνησης διότι μέχρι τώρα δεν έχει υπογραφεί από το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ. Πρόκειται για ένα πραξικόπημα. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, δηλαδή η αρχή της δεδηλωμένης όπως προβλέπει το Σύνταγμα, να περάσουν τέτοιου είδους νόμο, έκτακτο νόμο, χωρίς να περάσει από τη Βουλή, για το κλείσιμο της δημόσιας τηλεόρασης. Χρησιμοποιούνται μέθοδοι και μπελικοί του κοινωνικού αυτοματισμού. Βλέπουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια να κατηγορηθούν οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ ως δήθεν πολύ υψηλόμισθοι. Αν υπάρχουν κάποιοι από αυτούς, υπάρχουν 2.500 άνθρωποι, 2.500 οικογένειες που εργάζονται με μισθούς ίσους με το δημόσιο και το ιδιωτικό τομέα. Αφορά τους πάντες. Η πολιτική της Τρόικας είναι μια πολιτική που θέλει να οδηγήσει στην ύφεση και στην ανεργία το σύνολο των εργαζομένων του ελληνικού λαού. Εδώ λοιπόν έξω από την ΕΡΤ πρέπει να είναι οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι και από τον ιδιωτικό και από τον δημόσιο τομέα. Η δημόσια τηλεόραση εξασφαλίζει τον πλουραλισμό και τη φωνή όλων των κομμάτων. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είμαστε ένα κόμμα στο οποίο έχει αποκλειστεί από πολλά ιδιωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ήδη στις εκλογές καταδικάστηκε από το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Είναι η δημόσια τηλεόραση εκείνη η οποία στέλνει το σήμα στα νησιά, στη Θράκη. Οι αναμεταδότες είναι αυτοί που δίνουν μάχη στα τουρκικά κανάλια για την προπαγάνδα που γίνεται στα εθνικά μας θέματα. Είναι θέμα εθνικής ασφάλειας, λοιπόν, η λειτουργία της. Θα πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση ότι δεν μπορεί με πραξικοπήματα όπως αυτά, αυτό που έκανε σήμερα δημόσια τηλεόραση, να συνεχίσει να κυβερνά. Κύριε Καμένο, να ρωτήσω κάτι, μπορεί. Ελένη, δεν ξέρω αν μας ακούς, Ελένη Χρονά, δεν ξέρω αν μας ακούς από το στούντιο. Να ανατραπεί. Δεν υπάρχει η πλειοψηφία στη Βουλή. Μέχρι τώρα η Νέα Δημοκρατία μόνο στηρίζει και από ό,τι ξέρω η Χρυσή Αυγή. Εάν η Νέα Δημοκρατία θέλει να συγκυβερνήσει με τη Χρυσή Αυγή, θα πρέπει να το πει. Εάν ο κύριος Βενιζέλος και η Δημοκρατική Αριστερά και ο Σκουβέλης δεν στηρίζουν αυτό το νόμο, αυτό το σχέδιο νόμου που θα έπρεπε να έρθει και όχι ως πράξη νομοθετικού περιεχομένου, θα πρέπει να το δηλώσουν τώρα. Και να αποσυρθεί άμεσα αυτή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Οφείλει και ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας να μην το υπογράψει. Το κλείσιμο της δημόσιας τηλεόρασης σημαίνει ότι θα δώσουμε τη φωνή μόνο στα διαπλεκόμενα συμφέροντα. Στα συμφέροντα εκείνα τα οποία τα περισσότερα εξ αυτών πληρώνονται από τους τραπεζίτες. Από τους τραπεζίτες που ορίζουν την πολιτική μαζί με τη Γερμανία στην πατρίδα μας. Εάν νομίζουν ότι θα κλείσουν τη δημόσια τηλεόραση και την ελεύθερη φωνή των κομμάτων, τους λέμε ότι θα αντισταθούμε και καλούμε σε αντίσταση τον ελληνικό λαό. Μέσα Ελένη, δεν ξέρω αν μας ακούς, αν μας ακούει ο κύριος Καμένος. Αυτή την ώρα μας πληροφορούν, Ελένη, ότι τα ΜΑΤ κινούνται προς τους πομπούς της ΕΡΤ για να τους κλείσουν. Η πληροφόρησή μας είναι επίσημη. Τα ΜΑΤ κινούνται προς την κατεύθυνση που είναι η πομπή της ΕΡΤ για να τους κατεβάσουν. Να μας το σχολιάσει και ο Τέρενς που είναι από πίσω, που έχει δώσει εδώ πέρα χρόνια πολλά. Εάν άκουσα καλά για τους διακόπτες που θα κατεβάσουν και στη Χούντα κατάλαβαν το ραδιομέγαρο. Οι κινήσεις αυτές θα οδηγήσουν σε λαϊκή εξέγερση. Και εγώ καλώ τους Έλληνες να είμαστε ενωμένοι. Να αντισταθούμε όλοι μαζί σε αυτή τη Χούντα.